κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Συνεχίζεται ο διεθνής τρόμος που έχουν προκαλέσει οι τρομοκρατικές επιθέσεις των προηγούμενων ημερών στο Παρίσι. Είχε περάσει από την Κρήτη το διαβόητο ζεύγος Κουλιμπαλί. Τι λένε οι προσκυνητές που είχαν αποκλειστεί στη Μονή Γουδουμά. Μια εξέχαστη εμπειρία μέσα στα χιόνια αλλά και τα παράπονα για τις ημέρες που παρέμειναν εκεί μέχρι να τους εντοπίσουν τα συνεργεία διάσωσης. Πρώτη Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη στην ανεργία. Πόσο κατέβηκε ωστόσο το ποσοστό που καταγράφεται στη χώρα μας το 2014. Ξεκινάει η καταβολή των αιτήσεων για τις κοινοτικές ενισχύσεις που πρέπει να απευθύνονται παραγωγή. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού στη μεγαλειώδη πορεία κατά της τρομοκρατίας, παρουσία δεκάδων ηγετών από όλο τον κόσμο και ενώ η χώρα προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της από το τρίμερο που συγκλώνησε τη Γαλλία με το φάντασμα του φονταμενταλισμού να πλανάται πλέον πάνω από τη Δύση. Δεκάδες ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, είπαν ένα ηχηρό πανευρωπαϊκό όχι στην τρομοκρατία που βύθισε στο πένθος την Γαλλία και έσπηρε τον τρόμο σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Τώρα ένας άντρας που μοιάζει με τον Αμεντί Κουλιμπαλί ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που στήχησε τη ζωή σε μία αστυνομικό την Πέμπτη σε προάστιο του Παρισιού εκ μέρους της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στο διαδίκτυο. Στο μεταξύ, το που βρίσκεται η υπαριθμό 1 καταζητούμενη στην Ευρώπη, Χαγιάτ, όχι απλά δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά τις τελευταίες ώρες υπάρχει ένα τελείωτο πέρα δόθε σχετικά με το που εντοπίζονται τα ίχνη της. Όλα αυτά την ώρα που έγινε γνωστό πως το ζεύγος Κουλιμπαλί είχε επισκεφτεί και την Κρήτη σε ένα από τα πολλά ταξίδια τους στο εξωτερικό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στις πολιτικές εξελίξεις τώρα, προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο κυμαίνεται από 2,7% έως και 8%, δείχνουν νέες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ώρες, με τον Αντώνη Σαμαρά πάντως να εξακολουθεί να προηγείται σταθερά στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, με τον πρωθυπουργό να μιλάει για μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών που θα γίνει σταδιακά για να μην γυρίσει η χώρα στα ελλείμματα, όπως είπε χαρακτηριστικά, και τον ΣΥΡΙΖΑ να χαρακτηρίζει το αναπτυξιακό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας νέο ζάπιο. Ο κ. Βενιζέλος από την πλευρά του, στη διάρκεια της διακαναλικής του συνέντευξης, προειδοποίησε ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέξει να κάνει όλα όσα λέει περί μονομερών ενεργειών, αθέτησης των συμφωνιών και σύγκρουσης με τους δανειστές, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει η χώρα ένα νέο Αρκάδι, ένα νέο Κούγκι. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινείται η προεκλογική δραστηριότητα και από τα υπόλοιπα κόμματα. Δείτε στη συνέχεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Απέχουν σε εκλογές οι εργαζόμενοι της αυτοδιοίκησης. Πώς θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία, ποια τα προβλήματα που προκύπτουν από την κινητοποίηση, ζητούν μεταξύ άλλων την καταβολή εκλογικού επιδόματος. Την παρουσίαση του ψηφοδελτίου στο Ηράκλειο πραγματοποίησε το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη. Για μία ακόμη φορά, τα στελέχη του κόμματος τόνισαν πως το ποτάμι θα είναι η τρίτη δύναμη στις επερχόμενες εκλογές. Το ποτάμι είναι η πολιτική δύναμη για την εργασία, την παιδεία και τη δικαιοσύνη. Έχοντας την εμπιστοσύνη όλων των Ελλήνων, θα αναδειχθεί στις 25 Ιανουαρίου στις εκλογές η τρίτη δύναμη της χώρας και θα αλλάξει τη χώρα χωρίς να την κρεμίσει. Το ψηφοδέλτιό μας στο νομό Ηρακλείου αποτελείται από τους Αεράκη Γιώργο, εργαζόμενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αρβανίτη Χριστόφορο, επίκουρο καθηγητή κοινωνιολογίας, Δανέλη Σπυρό, πολιτικό μηχανικό, πρώην ευρωβουλευτή, Καραγιώργη Κυριάκο, στιχουργό, συγγραφέα, Κτενιαδάκη Στέλιο, ιατρό, Κυπριωτάκη Ρούσο, πρώην δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, Καζαντζάκη, Μαριωρή Ανδρέα, καθηγητή ιατρικής σχολής, Παπαδάκη Εκατερίνη, νοσηλεύτρια, Τζορτζακάκη Αντώνη, οπτικό, Τίτο Μικελάκη Χρυσάνθη, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας και το Παλίδου Αναστασία, εμβιομηχανικό. Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι στο Ηράκλειο γιατί παρουσιάζουμε τους υποψήφιους μας. Είναι η πρώτη μας φορά που το κάνουμε, η πρώτη μας φορά που συμμετέχουμε σε εθνικές εκλογές. Το κάνουμε με πολύ ενθουσιασμό, με πολύ χαρά. Το ψηφοδέλτιο μας στο Ηράκλειο πιστεύω ότι είναι ίσως και το καλύτερο από τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Μόνο εμείς νομίζω και τα δύο μεγαλύτερα κόμματα συμπληρώσαμε ψηφοδέλτιο, οι υπόλοιποι δεν τα έχουν καταφέρει. Και πιστεύω ότι ένα ψηφοδέλτιο μπορεί να φέρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για το ποτάμι στο Ηράκλειο.
Απεργία μέσα στις εκλογές, αποφάσισε η ΠΟΕΟΤΑ. Η εκτελεστική της Επιτροπή πηγαίνει την κατάσταση στα άκρα, καθώς προκήρυξε απεργιακή κινητοποίηση για τη μη καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Για εμπεγμό της κυβέρνησης απέναντι στους εργαζομένους της τοπικής αυτοδιοίκησης κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στους Δήμους, ενώ καταγγέλουν ότι αρνείται να βρει λύση και να καταβληθεί η εκλογική αποζημίωση φιλοδόρημα για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014, αλλά σε ορισμένους Δήμους και για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012. Η ΠΟΕΟΤΑ, η Ομοσπονδία των Υπαλλήλων που δουλεύουν στους Δήμους όλης της χώρας, έχει εξαγγείλει απεργία το τριήμερο των εκλογών στις 25 Γενάρη, γιατί οι δημοτικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα παραμένουν απλήρωτοι ακόμα από τις διπλές εκλογές του 2012 και επίσης η συνάντηση που είχε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας μας τώρα με τον Υπηρεσιακό Υπουργό δεν έδειξε ότι υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν τις εξτρά μέρες, την παραπάνω δουλειά που θα δουλέψουν οι υπάλληλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πολύ μεγάλη αδικία η οποία ήταν και κατά το παρελθόν, όμως ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι διαφορά μικρή, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί αν ήταν μικρή διαφορά, θα μπορούσε να πει εντάξει, διαφορά είναι το δεκαπλάσιο και πάνω αυτό που αμείβονται οι συνάδελφοί μας σε σχέση με εμάς. Ασχολούμαστε, για να είμαστε ειλικρινείς, ασχολούμαστε σχεδόν τον ίδιο χρόνο. Γιατί όταν θα κάτσεις, ας πούμε, σε μια πάσα από νωρίς, από την ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες, είμαστε εκεί, μέχρι το πέρας, το οποίο μπορεί να είναι και 2 και 3 τη νύχτα, δηλαδή στα εκλογικά κέντρα στο Ρέθυμνο, ώστε να βγουν τα αποτελέσματα, είναι πάρα πολλές οι ώρες. Και είναι, μπορώ να σας πω το ίδιο, για να μην πω ότι δουλεύουμε περισσότερες ώρες από τους αντίστοιχους συναδέλφους μας, δουλεύουμε τις ίδιες ώρες. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπενθυμίζεται ότι η εκλογική αποζημίωση που είχε οριστεί για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 για τους εργαζομένους στους Δήμους ήταν 223 ευρώ μεικτά, όταν η εκλογική αποζημίωση για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν από 2.850 ευρώ έως και 3.350 ευρώ, για το προσωπικό των περιφερειών και περιφερειακών ενωτήτων 2.500 ευρώ, για το προσωπικό των αποκεντρωμένων διοικήσεων 500 ευρώ και για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Απασχολούμενων 450 ευρώ. Στις τελευταίες, ας πούμε, εκλογές ασχολήθηκαν πάνω από 100 άτομα από το Δήμο μας και είναι να μεταφέρουν τα αποτελέσματα και να παρευρίσκονται εκεί πέρα για το συντονισμό. Στην πραγματικότητα είναι να παρευρίσκονται εκεί πέρα στην κάλπη και στο τέλος να μεταφέρουν τα αποτελέσματα στην περιφέρεια. Αυτές είναι οι ασχολίες που αναλαμβάνουμε εμείς. Επειδή πολλοί ΟΤΑ α βαθμού δεν έχουν φορολογική ενημερότητα ή έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο, τα ποσά που αφορούν στην εκλογική αποζημίωση παρακρατούνται από τις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου και δεν αποδίδονται στους ΟΤΑ για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους. Κάνει η μεταχείριση των εργαζομένων, υπάρχουν εργαζόμενοι 2 ταχυτήτων. Πάρα πολλά κομμάτια εργαζομένων δουλεύουν, όπως είναι δικαστικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, υπάλληλοι στην περιφέρεια. Μόνο οι δημοτικοί υπάλληλοι κάθε φορά μένει στα αζήτητα το παραπάνω μεροκάματο που δικαιούνται και πρέπει να πάρουν. Μία ακόμη θλιβερή πρωτιά καταλαμβάνει η Ελλάδα. Σταθερός, το 11,5% παραμένει το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρωζώνη. Το Νοέμβριο του 2014, με την Ελλάδα να βρίσκεται ακόμα μία φορά στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών, με ποσοστό ανεργίας στο 25,7%. Παρ' όλα αυτά, πάντως, η χώρα μας κατέχει παράλληλα και τη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς το Νοέμβριο του 2013 η ανεργία στην Ελλάδα είχε αγγίξει το 28%. Αγκιστρωμένη στο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη παραμένει η Ελλάδα. Η οικονομική ύφεση έχει στοιχήσει στη χώρα χιλιάδες θέσεις εργασίας, καταλαμβάνοντας το Νοέμβριο του 2014 την αρνητική κορυφή με ποσοστό ανεργίας 25,7%. Δυστυχώς έτσι είναι. Περνούμε μια περίοδο πέρα από την κρίση. Υπάρχει και η κρίση στο μοντέλο παραγωγής. Σαν Κρήτη και σαν Ελλάδα έχουμε μείνει
μόνο στον τουρισμό και στην αγροτική οικονομία. Εάν δεν αναπτυχθεί ο δευτερογενής τομέας, εάν δεν μπορούμε να παράγουμε προϊόντα, είτε να εξάγουμε είτε για την κατανάλωση, παρά μόνο εισάγουμε, το πρόβλημα θα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ο μόνος τομέας που δίνει θέσεις εργασίας είναι ο τουρισμός και η αγροτική οικονομία. Ο κόσμος γυρίζει στα χωριά του. Σε 22 κράτη-μέλη η ανεργία υποχώρησε, αυξήθηκε σε 4 και παρέμεινε σταθερή σε Βέλγιο και Σλοβενία. Ελλάδα και Ισπανία έχουν τα αρνητικά πρωτεία, ενώ Αυστρία και Γερμανία έχουν ανεργία μόλις 5%. Δυστυχώς εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι το κράτος και ο ΟΑΕΔ πρέπει να κινηθεί και προς αυτή την κατεύθυνση. Καλά κάνει και δίνει κίνητρα για την νεολαία. Αλλά πιστεύω ότι και η μέση ηλικία, οι ανθρώποι που χάνουν καθημερινά τη δουλειά τους, πρέπει να έχουν και αυτοί την ανάλογη αντιμετώπιση. Πάνω από 5 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, εκ των οποίων 3,5 σχεδόν εκατομμύρια στην Ευρωζώνη. Πρέπει να υπάρχουν δεξιότητες. Πρέπει να ξεφύγουμε από το μοντέλο όλοι να γίνουμε επιστήμονες και πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε διέξοδο στα παιδιά μας προς τα τεχνικά επαγγέλματα. Πιστεύουμε ότι οι καινοτομίες μπορούν να φέρουν αύξηση των θέσεων εργασίας. Στους Ρεθυμιώτες απευθύνεται για μία ακόμη φορά η διοίκηση της Κρέταν Φέρις, ζητώντας τους να στηρίξουν την τελευταία προσπάθεια για την απόκτηση του πλοίου Έλλη, χτυπώντας τον πληστηριασμό που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιανουαρίου. Πάμε να δούμε τι έγινε στη σημερινή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνάδελφος από το Ρέθυμνο, Μάνθος Καπετανάκης. Μάνθο, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγάπη κυρίες και κύριοι από το Ρέθυμνο. Για τις 11 σήμερα το πρωί ήταν προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Κρέταν Φέρις. Ωστόσο, δεν υπήρξε απαρτία και αυτή δεν πραγματοποιήθηκε. Τώρα, αυτό που σχεδιάζεται από την εταιρεία, την νέα ναυτική εταιρεία, να γίνει μια μεγάλη λαϊκή συνέλευση όπου μπορούν να συμμετάσχουν όλοι, είτε είναι μέλη όχι της Κρέταν Lines ή της Κρέταν Φέρις. Δύο είναι τα σενάρια που εξετάζονται αυτή τη στιγμή από την εταιρεία. Είτε να υπάρξει ναύλωση νέου υφιστάμενου πλοίου, είτε να κυνηγήσουν το υφιστάμενο πλοίο, το Έλλη Τάφη Ελεύθερνα, το οποίο έχει λάβει μια παράταση ενός μήνα για τον πληστηριασμό στον οποίο θα θεθεί. Μάλιστα. Μάρθο, να σε ευχαριστήσουμε. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Πρεμιέρα κάνουν από αύριο οι χειμερινές εκπτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και την Κρήτη. Οι εμπορικοί καταστηματάρχες επιχειρούν να δώσουν μια τονωτική ένεση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών με δέλεαρ τις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που πωλούν. Με τους εμπόρους να προσδοκούν σε τόνωση της αγοράς, ξεκινούν και επίσημα αύριο οι χειμερινές εκπτώσεις με αρκετά υψηλά ποσοστά, ξεπερνώντας σε πολλές περιπτώσεις το 50%. Για άλλη μια φορά, έχουμε κάποιες ελπίδες ότι μπορεί να υπάρχει μια άνοδος της κίνησης. Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα και το Χριστούγεννα η κίνηση ήταν μειωμένη. Όμως θεωρούμε ότι λόγω του ότι πλησιάζει το τέλος σεζόν και ο χειμώνας είναι ακόμα βαρύς, οι καταναλωτές θα βρουν την ευκαιρία λόγω και των τιμών των χαμηλών να κάνουν κάποιες αγορές. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα νοικοκυριά στα οικονομικά τους, οι αρκετά χαμηλές τιμές θα αποτελέσουν δέλεαρ προκειμένου οι καταναλωτές να προχωρήσουν έστω και σε μικρές, απαραίτητες όμως αγορές, οι οποίες θα τονώσουν την αγορά. Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων καλεί τους καταναλωτές να ψωνίσει σε αρκετά χαμηλές τιμές και να στηρίξει τις ντόπιες επιχειρήσεις. Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας, με αφορμή την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, συμβουλεύει τους καταναλωτές να ιεραρχήσουν τις αγορές τους με βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες, να κάνουν επισταμένη σύγκριση τιμών και ποιότητας, να μην αγοράζουν βεβαιασμένα και τέλος να καταγγέλουν ό,τι θεωρούν παράνομο στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1520, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για παραπλανητικές πλασματικές εκπτώσεις. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν κάνει ήδη την έρευνά τους στο να δούνε τις τιμές στα καταστήματα που τους ενδιαφέρει να αγοράσουν, έτσι ώστε να μην πέσουν σε εκείνους τους ελάχιστους που κάποιες φορές, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν κάνουν πραγματικές εκπτώσεις. Ευτυχώς στην αγορά των Χανίων είναι ελάχιστη και λίγο πολύ τους γνωρίζουν οι καταναλωτές. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι με λίγη προσοχή θα καταφέρουν να βρουν πραγματικές εκπτώσεις και τα προϊόντα που θέλουν. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Δείτε στη συνέχεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι.
Εξοχιώνιζε και μέσα είχε πάρει το κέφι φωτιά. Η μοναδική κριτική καλλιτέχνη Γιώργος Μανολάκης και Μαρία Φασουλάκη έντυσαν με τις δικές τους μουσικές το αποκλεισμένο τις προηγούμενες ημέρες Λευκοχώρη Αρκαλοχωρίου. Για την εμπειρία τους στις ημέρες που αποκλείστηκαν στην Μονή Γουδουμά στο Ηράκλειο, μίλησαν κάποιοι από τους 50 προσκυνητές που παρέμειναν εκεί τις ημέρες που ο χιονιάς δεν επέτρεπε στα συνεργεία διάσωσης να προσεγγίσουν την περιοχή. Υπενθυμίζεται πως οι 50 προσκυνητές απεγκλωβίστηκαν τελικά από θαλάσσεις με τη βοήθεια σκάφους του λιμενικού σώματος καθώς και ανδρών της ΕΜΑΚ. Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 50 αποκλεισμένων στη Μονή Κουδουμά στα νότια του Ηρακλείου, οι οποίοι λόγω του χιονιά παρέμεναν εγκλωβισμένοι από τα θεοφάνεια. Μετά από εντατικές προσπάθειες των συνεργείων της Περιφέρειας και του Δήμου Γόρτινας, 4 από αυτούς απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος, ενώ οι υπόλοιποι πήραν το δρόμο της επιστροφής αφού τα εκχιονιστικά μηχανήματα άνοιξαν το δρόμο. Ήρθε το λιμενικό σήμερα κατόπιν προτροπής κ. Κουχιαδάκη, τον ευχαριστούμε μέσα από το κανάλι σας, που βοήθησε ώστε να έρθει το λιμενικό και να πάρει κάποιους ανθρώπους που είχαν πρόβλημα καρδιάς, ένας γέροντας ιδιαίτερα, και μεταφέρθηκε στους καλούς λιμένες και από εκεί φύγανε για το Ηράκλειο. Μετά που βοηθήσατε και εσείς τα κανάλια, τελικά, ευαισθητοποιηθήκανε και στείλανε ανθρώπους και σήμερα μας εγκλωβιστήκαμε. Έχουμε 6 μέρες εγκλωβισμένοι. Έχει μια γερόντισσα η οποία θα πάει στο Βενιζέλιο διότι έχει αναπνευστικά προβλήματα. Ένας άλλος γέροντας πάλι έχει φαρυγγίτιδα βαρετής μορφής. Ο ένας αγιορείς μοναχός, του τελειώσαν τα φάρμακα για την καρδία. Δράμα η κατάσταση. Δηλαδή ευτυχώς που ήμασταν σε μοναστήρι και με πάρα πολύ αγάπη μας φέρθηκαν και μας περίθαψαν οι πατέρες εκεί. Πράγματι ήταν πολύ δύσκολες ημέρες που περάσαμε, διότι δεν περιμέναμε τόσο πολύ ότι θα επιδεινωθεί τόσο οι συνθήκες καιρικές συνθήκες για να έχει τόσα χιόνια πάνω στο βουνό. Και από την ημέρα την παραμονή των Θεοφανίων μέχρι σήμερα ήμασταν εγκλωβισμένοι στο μοναστήρι, 50 άνθρωποι προσκυνητές από διάφορα μέρη και αγανάκτησαν όλες τις μέρες γιατί όλο προσπαθούσαν να, μας λέγανε ότι προσπαθούσαν να ανοίξουν το δρόμο αλλά συνέχεια εμπόδια, μια αλούσε το μηχάνημα, μια δεν μπορούσαν. Δύσκολα ήταν, δεν είχε και τόσο πολύ φαγητό στο μοναστήρι, εντάξει. Ύστερα από κάποια παράπονα κάποιου εκεί στο μοναστήρι προσκυνητή, ήρθαν επιτέλους και μας βγάλανε και μας ανοίξανε τον δρόμο. Δεν έλειψε πάντως και η δυσαρέσκεια από τους ανθρώπους που φιλοξενούνταν προσωρινά στη Μονή, καθώς οι συνθήκες ήταν δύσκολες αφού οι προμήθειες της Μονής είχαν μειωθεί δραματικά. Οι τροφές σιγά σιγά λιγόστευαν, δεν είχαμε ρεύμα και θέρμανση γιατί η Μονή είχε φωτοβολταϊκά και λόγω ότι δεν υπήρχε ούτε αρκετός ήλιος, δεν είχαμε θερμάσεις, ήταν πολύ κρύο. Εντάξει, με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας καταφέραμε να περάσουμε, να απεγκλωβιστούμε. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση, είχε αρρώστους, είχε 2 μωρά 2 και 5 χρονών, ναι, με πυρετό, τους τελειώσαν τα γάλατα, τους τελειώσαν τα πάμπερ. Φανταστείτε τώρα ένα μοναστήρι 10 μοναχών, πόσα εφόδια να έχει και να ταΐζει 50 ανθρώπους μεσημέρι, βράδυ και πρωί. Πέραν όλων των άλλων, επιπρόσθετο βάρος στους εγκλωβισμένους ήταν και τα εισιτήρια της επιστροφής τους, τα οποία έληξαν. Είχε 2 ανθρώπους από τη Θεσσαλονίκη, έχασαν και εκείνοι τα εισιτήριά τους και εμείς, και ένας γέροντας από το Άγιο Όρος. Οι πατέρες αρρώστησαν και εκείνοι με ίωση, αρρώστησε και σχεδόν όλοι αρρωσταίναμε με τη σειρά. Ένας λιγόταν λίγο πιο καλά, ο άλλος αρρώστηκε. Αξίζει να σημειωθεί πως μοναχή της Μονής Κουδουμά μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Τόσο η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό και η ΕΜΑΚ, όσο και συνεργεία του Δήμου έκαναν αγώνα δρόμου για να απεγκλωβίσουν τους επισκέπτες της Μονής και να τους μεταφέρουν με ασφάλεια στην πόλη για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πάμε τώρα να περάσουμε σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση της κακοκαιρίας. Μια μουσική ζεστασιά στον κρύο του χειμώνα, στο αποκλεισμένο Λευκοχώρι του Αρκαλοχωρίου, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν πρόσφατα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες. Το χιόνι έξω έφτανε το 1 μέτρο, η θερμοκρασία ήταν χαμηλή, αλλά μέσα στο καφενείο η ατμόσφαιρα από τους θαμώνες είχε ανάψει για τα καλά. Τις
δεν είχε ανόπτωση ούτε αποκλεισμό του στο χωριό Λευκοχώρη του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, στάθηκαν ικανά να χαλάσουν τη διάθεση σε δύο νέους κριτικούς καλλιτέχνες. Η Μαρία Φασουλάκη και ο Γιώργος Μανολάκης κατάφεραν μέσα από τη μουσική τους να ζεστάνουν μια καταγενική ομολογία παγωμένη βραδιά. Του Ροζ Ντέιλι με το λαούτο και τον ταούλι τους δημιούργησαν μια ευχάριστη μουσική ατμόσφαιρα και ένα αυτοσχέδιο γλέντι με τη συμμετοχή των θαμώνων του καφενείου. Οι μαντινάδες αλλά και η τσικουδιά διαδέχονταν η μία την άλλη με το γλέντι να κρατάει ως το πρωί. Όποιος φοβάται τη φωτιά, μην κάτσει αντίκρια μου. Τώρα ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για την ενιαία ενίσχυση. Οι αιτήσεις αφορούν την περίοδο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2015-2020 και οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν αρχικά να υποβάλλονται μόνο μέσω του διαδικτύου και στη συνέχεια μέσω των πιστοποιημένων φορέων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση 2015, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγύησεων. Στόχος είναι η έγκυρη υποβολή των αιτήσεων, ώστε όλες οι νέες διαδικασίες και υποχρεώσεις των δικαιούχων στα πλαίσια της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής 2014-2020, μεταξύ των οποίων και υπολογισμός των νέων δικαιωμάτων 2015-2020, να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τους κοινοτικούς κανονισμούς προθεσμίες. Η υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 2015 θα ξεκινήσει από τις 16 Ιανουαρίου online για όσους δικαιούχους θέλουν να υποβάλουν μόνοι τους μέσω της ψηφιακής διαδικτυακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ τις αιτήσεις. Κατά τη διαδικασία πρόσβασης και υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων στο σύστημα, θα τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων και από τις 19 Ιανουαρίου μέσω των πιστοποιημένων φορέων υποβολής. Για το λόγο αυτό, όλοι οι πιστοποιημένοι φορείς για τις αιτήσεις του 2014 θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου να γνωστοποιήσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους για την υποστήριξη των δικαιούχων και το 2015. Όσον αφορά τη συμπληρωματική πιστοποίηση φορέων, για την πληρέστερη υποστήριξη των αγροτών θα γίνει συμπληρωματική πιστοποίηση φορέων επιπλέον όσων πιστοποιήθηκαν το 2014 και θα προκηρυχθεί άμεσα σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όλοι ανεξαιρέτωση δικαιούχοι για να λάβουν τα νέα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης της περίοδου 2015-2020 θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου να έχουν υποβάλει την αίτησή τους στο ΟΣΔΕ με αναλυτικό και ακριβή προσδιορισμό των αγροτεμαχίων, ώστε αυτά να καταταγούν σε τρεις περιφέρειες και να γίνει υπολογισμός των νέων δικαιωμάτων τους. Εάν δεν υπάρξει εμπρόθεσμη δήλωση ενός δικαιούχου μέχρι τις 15 Μαΐου, στο ΟΣΔΕ δεν θα υπάρξει υπολογισμός δικαιωμάτων για αυτό το δικαιούχο, ανεξάρτητα αν είχε ιστορικά ή όχι δικαιώματα. Αύξηση στις αποδοχές τους θα δουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου λόγω της μείωσης κατά 30% της εισφοράς αλληλεγγύης.
Όπως έχει διευκρινίσει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, η μείωση ισχύει από τα εισοδήματα του 2015 και για την εφαρμογή της δεν απαιτείται η έκδοση εγκυκλίου, ενώ η απόφαση αυτή αφορά όσους δηλώνουν εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Καλά είναι τα νέα για μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα από μισθούς σε συντάξεις άνω των 12.000 ευρώ, καθώς από αυτό το όριο και πάνω επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης, η οποία μειώνεται κατά 30% με αποτέλεσμα την αύξηση των αποδοχών τους. Για μένα τους μισθωτούς, με το μισθό του Ιανουαρίου και μετά, θα δουν μια ανάλογα με το ύψος των αμοιβών κάθε εργαζόμενου, κάθε μισθωτού ή εργαζόμενου γενικά, μία μείωση, μία αύξηση του μισθού, η οποία θα προέρχεται από τη μείωση της εισφοράς, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30%. Και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης είναι από 12.000 έως 20.000 ο μισθός, μέχρι 12.000 δεν έχει ειδική εισφορά αλληλεγγύης, από 12.000 έως 20.000 ήταν 1%, από 20 για μισθούς από 20 έως 50 2%, από 50 έως 100 3% και από 100 και άνω 4%. Έτσι αντιλαμβανόμεθα ότι όσο μεγαλύτερη είναι οι αποδοχές, τόσο μεγαλύτερη μείωση θα έχουμε. Το όφελος που θα έχουν οι φορολογούμενοι σε ετήσια βάση ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος διαμορφώνεται ως εξής. Από 39 έως 60 ευρώ για όσους εμφανίζουν εισοδήματα από 13.000 έως και 20.000 ευρώ. Από 138 έως και 300 ευρώ για όσους εμφανίζουν εισοδήματα πάνω από 20.000 μέχρι και 50.000 ευρώ. Από 495 έως και 900 ευρώ για όσους έχουν εισοδήματα πάνω από 50.000 και μέχρι 100.000 ευρώ και από 1.440 ευρώ και πάνω για όσους έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 100.000 ευρώ. Όλες αυτές οι αυξήσεις θα είναι από το Γενάρη, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Αυτά θα έρθουν με την εκαθάριση του 2016, όπου θα είναι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στην εκαθάριση του φόρου του εισοδήματος, θα είναι μειωμένος ο φόρος κατά τα αντίστοιχα ποσά ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων καθενός. Λίστα με επαγγέλματα και επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από τον βραχνά της ταμιακής μηχανής δόθηκε στη δημοσιότητα. Η λίστα περιλαμβάνει 100 και πλέον περιπτώσεις για τις οποίες πλέον δεν είναι απαραίτητη η χρήση φορολογικής ταμιακής μηχανής για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης. Όσες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του 2014 είχαν ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έχουν το περιθώριο μέχρι τις 12 Ιανουαρίου να υποβάλουν δηλώσεις μεταβολής για να εξαιρεθούν από τον ΦΠΑ στα τμήματα Μητρώου των αρμόδιων ΔΟΗ. Η ρύθμιση αυτή υπολογίζεται ότι αφορά 450.000 ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όσοι μπουν σε αυτή θα συνεχίσουν να εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις, αλλά σε κάθε τιμολόγιο ή απόδειξη που θα εκδίδουν θα πρέπει να αναγράφεται πλέον η ένδειξη χωρίς ΦΠΑ απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα μπορεί να είναι, είπαμε, κάθε μορφής, εμπορική, παροχής υπηρεσίας, ελεύθερος επαγγελματίας. Οι επιχειρήσεις αυτές επομένως εξαιρούνται από την υποβολή ΦΠΑ των τριμηνιαίων, όπως γνωρίζαμε, μόνο μία φορά το χρόνο που θα υποβάλουν δηλώσεις. Το ίδιο εξαιρούνται και αν είναι οι γνωστοί μας πλέον ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι, αν δεν υπερεύησαν τις 10.000 ευρώ και αυτοί εξαιρούν. Για να γίνει αυτή η εξαίρεση θα πρέπει οι επαγγελματίες αυτοί να μεταβούν στην εφορία μέχρι 12 του μήνα. Ουσιαστικά όσοι μπουν στην εν λόγω ρύθμιση δεν θα χρεώνουν στους πελάτες τους τον ΦΠΑ που κυμαίνεται από 6,5% έως 23% και ως εκ τούτου απαλλάσσονται και από την υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ με την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ανά τρίμηνο, γλιτώνοντας και τη γραφειοκρατία και τις σχετικές αμοιβές των λογιστών. Ωστόσο, στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ, ο επιχειρηματίας αυτός δεν δικαιούται πλέον καμία έκπτωση του ΦΠΑ για τις δαπάνες του. Τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ έχουν και οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι, εφόσον οι ακαθάριστες αμοιβές τους, χωρίς τον ΦΠΑ, δεν υπερεύησαν κατά τη διάρκεια του 2014 τις 10.000 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να μπουν οι ακόλουθες κατηγορίες. Είναι οι γιατροί, οδοντίατροι, ξενοδοχεία, εκπαιδευτήρια, γυμναστήρια, οι επιχειρήσεις καλοπισμού. Από τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες όπως τους γνωρίζαμε με το παλιό κώδικα, δηλαδή είναι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, είναι οι φυσικοθεραπευτές, οι καθηγητές, οι μουσικοί,
οι λογιστές, οι οικονομολόγοι κλπ. Και γενικά, επειδή εδώ είναι μια μεγάλη, είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης, εξαιρούνται τα μεσητικά γραφεία, εξαιρούνται οι τεχνικές επιχειρήσεις, οι κατασκευαστές τεχνικών έργων δηλαδή, οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων και ελαιουργίων και οι εκμεταλλευτές θεαμάτων. Αντίθετα, στη ρύθμιση δεν μπορούν να μπουν οι αγρότες, όσοι πολλούν καινούργια μεταφορικά μέσα και όσοι υπόχρεοι σε ΦΠΑ δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Παράλληλα, με απόφαση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Εκατερίνη Σαββαίδου, δεκάδες κατηγορίες επιτιδευματιών απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρήσης φορολογικών ταμιακών μηχανών ή φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών για το έτος 2015. Οι αλλαγές είναι πολύ μικρές, με εξαίρεση ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι εάν εξέδιδον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, τότε αυτοί ήταν υπόχρεοι της σήμανσης με φορολογικό μηχανισμό, εξαιρούνται και αυτοί, άρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες πλέον είτε είναι με χρήση μηχανισμού είτε με χειρόγραφη απόδειξη λιανικών συναλλαγών δεν έχουν υποχρέωση χρήσης μηχανής ή μηχανισμού. Σημειώνεται ότι όποιος επιλέξει το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ θα πρέπει να παραμείνει σε αυτό τουλάχιστον 2 χρόνια. Στην περίπτωση κατά την οποία στη διάρκεια μιας χρήσης τα ακαθάριστα έσοδα ξεπεράσουν το όριο των 10.000 ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη χρήση ο φορολογούμενος θα επανενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, μια ακόμη αλλαγή έρχεται να προσθεθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες και αφορά στα τιμολόγια. Σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο 4.308. Τα τιμολόγια για τους επαγγελματίες που εκδίδουν σε άλλους επαγγελματίες, η έκδοση των τιμολογίων πλέον εκδίδεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που πωλήθηκαν, που απεστάλησαν τα εμπορεύματα. Στα Σκαριά βρίσκεται η δημιουργία ενός καταδυτικού πάρκου στο Ρέθυμνο. Το πολεμικό ναυτικό δείχνει πως ανάβει το πράσινο φως και η Δημοτική Αρχή εμφανίζεται αισιόδοξη πως το καταδυτικό πάρκο μπορεί να γίνει πραγματικότητα στη θαλάσσια περιοχή του Γερανίου. Μπρος ολοταχώς για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού βάζει ο Δήμος Ρεθύμνου. Ο όρμος Γερανίου κατά πάσα πιθανότητα θα φιλοξενήσει την εναλλακτική αυτή δομή τουρισμού, αφού φαίνεται να πληρεί τις προδιαγραφές για να δημιουργηθεί εκεί καταδυτικό πάρκο. Πράγματι, τώρα και καιρό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί στο Ρεθύμνο ένα καταδυτικό πάρκο. Φυσικά, η ακριβής θέση θα προσδιοριστεί από τις μελέτες που θα γίνουν από τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς. Προϋποθέτει μια σειρά διαδικασιών και αδειοδοτήσεων. Η περιοχή που προκρίνεται είναι προς την περιοχή του Γερανίου, γιατί εκεί έχουμε μέχρι στιγμής με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας κρίνει ότι υπάρχουν και τα κατάλληλα βάθη και οι κατάλληλες συνθήκες. Αλλά όλα αυτά θα εξοικειωθούν, όπως σας είπα και προηγουμένως, από τις μελέτες που θα γίνουν από τους φορείς που έχουν αυτή την ευθύνη. Ήδη μάλιστα σε συνεργασία και με το πολεμικό ναυτικό, για το σκοπό αυτό θα καταποντιστεί για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου παροπλισμένο πλοίο μήκους 80 μέτρων και πλάτους 12 μέτρων. Το σημαντικό όμως είναι ότι ήδη το πολεμικό ναυτικό δια του αρχηγού του συμπατριώτη μας του Βαγγέλη του Αποστολάκη μας απέστειλε επιστολή που μας γνωρίζει ότι είναι στη διάθεσή μας ένα παροπλισμένο πολεμικό πλοίο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι όμως μόνο η αρχή. Πρέπει να δημιουργηθεί ο κατάλληλος φορέας, πρέπει να υπάρξουν οι συνέργειες εκείνες που θα επιτρέψουν να ευοδοθεί αυτός ο σκοπός, διότι έχει και έξοδα, έχει και οργανωτικά θέματα, έχει και μία σειρά προϋποθέσεων και μελετών που πρέπει να καταρτιστούν. Η ευρύτερη περιοχή του Γερανίου θα υποφεληθεί τουριστικά από το καταδυτικό πάρκο, παράλληλα με την αξιοποίηση και του σπηλαίου Γερανίου. Θα μιλήσω και με την περιφέρεια και με το επιμελητήριο και με το Σύλλογο Ξενοδόχων, αλλά και με ιδιώτες επιχειρηματίες που θα ήθελαν να έχουν ανάμειξη σε αυτή τη δράση, ώστε να δημιουργήσουμε ένα υγιές και σίγουρο, αν θέλετε, οργανισμό που να μπορεί να υπηρετήσει αυτή την πάρα πολύ σημαντική ιδέα, η οποία δημιουργεί κατευθείαν μια τουριστική ανάπτυξη.
δημιουργεί μια περιβαλλοντολογική όαση σε μια περιοχή που κάποτε βρωμαδιζόταν κυριολεκτικά από τους δυναμίτες. 8ος τόμος της ετήσιας έκδοσης του Δημοχανείου Εν Χανής παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες από τη Δημοτική Αρχή και την τέως Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης Ζαχαρένια Σημανδυράκη. Η επίσημη παρουσίαση της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το απόγευμα στο Μεγάλο Αρσενάλι. Ο 8ος τόμος του Εν Χανής της ετήσιας έκδοσης του Δημοχανείου είναι γεγονός. Η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει τη Δευτέρα στις 7 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Η Αντιδήμαρχος Χανίων Βαρβάρα Περάκη τόνισε τη σπουδαιότητα της συνέχισης του περιοδικού και τη φετινή χρονιά. 8ος χρόνος για το περιοδικό Εν Χανής είναι ένα καλό σημάδι για το χώρο του πνεύματος στα Χανιά και για το χώρο των εκδόσεων του Δήμου Χανίων. Είναι λοιπόν ένα καλό σημάδι, σταθερό, υποσχετικό και ελπιδοφόρο. Είναι μια απόδειξη για μια ακόμα φορά των πνευματικών ανησυχιών των ανθρώπων του τόπου μας, που με σεβασμό, με προσεκτική ματιά, με επιστημονική προσέγγιση, καταθέτουν 17 εργασίες πρωτότυπες, βασικό εργαλείο έρευνας και για τους ειδικούς επιστήμονες, αλλά και γενικότερα για τους χανιώτες. Να κλείσω λοιπόν και να πω ότι όλα είναι ιστορία. Τα ανθρώπων έργα στα οποία ανήκουμε κι εμείς είναι ιστορία και η ιστορία μας είναι αυτή που μένει και εμείς οφείλουμε να την αναδεικνύουμε και να τη διασώζουμε στη διαχρονία της. Καλοτάξιδο να είναι το περιοδικό και εύχομαι στην κυρία Σημαντυράκη να έχει όρεξη και για τις επόμενες συνεργασίες μας. Οι 17 εργασίες ερευνητών και ιστορικών που περιλαμβάνονται στο νέο τόμο του Εν Χανής καλύπτουν μια ευρία γκάμα θεμάτων που αφορούν την ιστορία, τη λογογραφία, την κοινωνιολογία και την αρχαιολογία των Χανίων. Όπως είναι γνωστό, το υλικό που περιλαμβάνεται στο Εν Χανής πρέπει να αναφέρεται στην Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά. Γι' αυτό λοιπόν και η Συναχτική Επιτροπή έσκυψε με ιδιαίτερη προσοχή και ευθύνη πάνω από τις εργασίες που εστάλησαν. Θα πρέπει να πω ότι δεν περιελήφθησαν όλες οι εργασίες που εστάλησαν για διάφορους λόγους. Θεωρώ και τα μηνύματα που έχουμε τουλάχιστον είναι ότι το Εν Χανής αναζητείται και έχει αναγνωριστεί γενικά ως ένα βήμα ιστορίας και πολιτισμού. Γι' αυτό ακριβώς και έχει αναγνωριστεί και από τα ιδρύματα και τις βιβλιοθήκες και τα επιστημονικά Ινστιτούτα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφόσον αυτά τα μηνύματα μας έρχονται αναζητώντας το περιοδικό κάθε χρόνο. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν οι χειμερινοί κολυμπητές του Χάρακα. Η κοπή της πίτας πραγματοποιήθηκε νωρίς το μεσημέρι στην παραλία της Νέας Χώρας. Ενιορδώνει βαπτιζομένος σου Κύριε, κι της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Του Γαργενήτωρος συμφωνεί προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσαν. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, τα μέλη του νεοσύστατου Συλλόγου Χειμερινών Κολυμβητών Νέας Χώρας ο Χάρακας έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στην παραλία της Νέας Χώρας. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε καθαγιασμός των υδάτων. Μια χώρα συνδέεται με τη θάλασσά της και επομένως δεν μπορούσαν να μην υπάρχουν και χειμερινοί κολυμπητές. Αποφασίσαμε να κόψουμε τη βασιλόπιτά μας, την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα. Από ό,τι βλέπετε ο καιρός ήταν σύμμαχός μας και μας έκανε από ό,τι βλέπετε πολύ καλό καιρό. Βουτήξαμε και ευχόμαστε και του χρόνου να έχουμε μία από τα ίδια. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αριστοτέλης Παρασκάκης, δεν παρέλειψε να επισημάνει τις ευεργετικές δράσεις της χειμερινής κολύμβησης. Είναι πάνω απ' όλα υγεία, αισθάνομαι τελείως διαφορετικός άνθρωπος και εύχομαι το παράδειγμα να το ακολουθήσει και άλλος κόσμος. Κάθε μέρα σχεδόν μόνο σε ακραίες καιρικές συνθήκες δεν έρχεται ο κόσμος. Αλλά επί το πλείστο μαζεύεται κόσμος και κάνει μπάνιο εδώ πέρα, στη νέα χώρα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις και η πρόγνωση του καιρού. Αμέσως μετά, μην χάσετε την εκπομπή Κυριακή και Σπορτ με τον Μάνο Βαϊδάκη και τον Γιάννη Μάλα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.